Επιστροφή εδώ στο στούντιο, παρέα με τη Μαρία. Παρακολουθήσαμε την Παρασκευή του Παστελιού. Και τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, διότι αφορά τα παιδιά. Mm-hmm. Μαρία μου, εσύ το διάλεξες το θέμα. Ήταν δική σου η ιδέα και θέλω να το ανακοινώσεις στους τηλεθεατές μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξετυλίγουμε. Βεβαίως. Αφορά την χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσα στο ίντερνετ και φυσικά τους κινδύνους που αυτή η δραστηριότητα εγκυμονεί και πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίζουν το θαυμαστό κόσμο του διαδικτύου χωρίς να πέφτουν στις παγίδες και στους κινδύνους που αυτό ενέχει. Μάλιστα. Τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και έχει διαδοθεί, ας πούμε, το διαδίκτυο, υπάρχει σύνδεση σχεδόν σε όλα τα σπίτια πλέον. Βέβαια. Υπάρχει στις καφετέριες, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Ένα νήπιο, το οποίο έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται σιγά σιγά μέσα στο σπίτι, να ασχολείται με διάφορα πράγματα, με αντικείμενα, να επισκέπτεται μόνο του κάποια δωμάτια του σπιτιού χωρίς την παρουσία της μητέρας. Να εξερευνά το περιβάλλον. Να εξερευνά το περιβάλλον, οπότε κάποια στιγμή μοιραία θα ανακαλύψει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι. Ή το λάπτοπ. Σήμερα τα παιδιά το ανακαλύπτουν πάρα πολύ γρήγορα, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Στα 3 ή 4 χρόνια τους ξέρουν να ανοίγουν έναν υπολογιστή και να μπαίνουν και κάπου σε κάποια site, ας πούμε, που έχει κάποια παιχνίδια, παιδικά. Πόσο όμως αθώο είναι όλο αυτό και μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η αθωότητα και πόσο σίγουρος είναι ο γονιός ότι θα παραμείνει το παιδί στο παιχνίδι που έχει δει ότι και παίζει και δεν θα πάει και παραπέρα. Πολύ σωστός ο συλλογισμός σου και θα ήθελα να πω ότι καταρχήν πραγματικά τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, όπου πλέον καλό είναι να αναζητήσουμε, Άννα, και πώς επήλθε όλη αυτή η αύξηση της χρήσης από την πλευρά των παιδιών του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φυσικά, σαν δεδομένο είναι αυτό που είπες, ότι πλέον είμαστε μέσα στην τεχνολογία, οπότε μοιραία κάθε οικογένεια συμβαδίζει με τις... με τα πρέπει της τεχνολογίας. Και πέραν τούτου όμως θεωρώ ότι πλέον είναι πολύ κοινή η εικόνα ενός παιδιού καρφωμένο στην καρέκλα του, να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από τον υπολογιστή ή από την τηλεόραση που παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Και μάλιστα πολλές φορές, ακόμα και όταν είναι 2 τα παιδιά, η επικοινωνία περιορίζεται, Άννα, στην ερώτηση «Τι σκορ έχεις εσύ, εγώ έκανα το τάδε σκορ». Μάλιστα. Όλα αυτά, ξέρεις, για εμάς που έχουμε μεγαλώσει παίζοντας, τρέχοντας και τέλος πάντων ασχολούμενοι έτσι, με πιο παραδοσιακά παιχνίδια, μας φαίνονται λίγο εξωπραγματικά. Όμως, όπως είπα και πριν, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πλέον τα παιδιά, μάλλον πλέον η δομή της οικογένειας έχει περάσει από την οικογένεια των 3 γενεών που μέναμε μέσα στο σπίτι με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες, με τους γονείς και η τρίτη γενιά τα παιδιά. Έχει γίνει πιο κλειστή, έχουμε πάει στην πυρηνική εδώ και χρόνια, αλλά και τα τελευταία χρόνια πρόσφατα και στη μονογονεϊκή οικογένεια. Έτσι, οπότε το παιδί είναι και πιο περιορισμένο στο να επικοινωνήσει με πολλά άτομα. Μάλιστα. Άρα αναζητά τρόπους διασκέδασης που αφορούν το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η εξοικείωση με την τεχνολογία, όπως είπα και πριν, είναι δεδομένη. Και παράλληλα, οι γονείς, Άννα, πολλές ώρες εργάζονται και επομένως γυρνώντας από την εργασία τους, κουρασμένοι στο σπίτι, δεν επιθυμούν πολλές φορές να βγουν έξω. Οπότε το παιδί έχει αντικαταστήσει πλέον τον περίπατο και τη βόλτα με το να παίζει ένα παιχνίδι ή με το να σερφάρει στο διαδίκτυο. Και φυσικά όλο αυτό δεν είναι κακό μέχρι τη στιγμή που υπάρχει ένα όριο, όπως είπες και πριν. Τα παιδιά ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία, λαχταρούν, θα έλεγα, βλέπεις ένα μικρό νήπιο το οποίο λαχταρά να αγγίξει τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, να πατήσει το περίεργο αυτό ποντικάκι που σε κάθε κλικ του αλλάζει η οθόνη. Και όλο αυτό φαντάζει στα μάτια τους έτσι αξιοπερίεργο, θαυμαστό και συναρπαστικό. Και συγχρόνως να πω εδώ ότι
και η μαμά και ο μπαμπάς και η γιαγιά και ο παππούς καμαρώνουν. Mm-hmm. Ναι, να μην μένουν όμως στο καμάρι μόνο. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ερώτημα που βασανίζει πολλούς γονείς είναι πράγματι αν κάνει καλό η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Mm. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό ισχύει, αλλά μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που είναι σε μικρή ηλικία, προσχολική, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει τη γραφή, την ανάγνωση, την αγγλική γλώσσα, έτσι, ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορούν να πάρουν από αυτόν, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να το δουν σαν ένα μέσο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκμάθησης, εργασίας και αναζήτησης πληροφοριών. Από εκεί και πέρα όμως σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο χρόνο που χρησιμοποιείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και φυσικά η απαραίτητη συζήτηση από το γονέα στο πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του θαυμαστού κόσμου. Μετά τα 6 βέβαια, Άννα, όπου έρχεται η εκμάθηση της ανάγνωσης της γραφής και της αγγλικής γλώσσας, τα πράγματα είναι πιο... και εύκολα και δύσκολα. Ναι. Πιο εύκολα όμως το ότι το παιδί πλέον έχει τις απαραίτητες δεξιότητες, όπου μπορεί πλέον με ένα κλικ να πάει να δει τους αγαπημένους του ήρωες, να ενημερωθεί για τις θεατρικές παραστάσεις, για τις αγαπημένες του παιδικές σειρές. Να κάνει και μια εργασία για το σχολείο. Πολύ ωραία. Ακριβώς για το θέμα που τον απασχολεί και, εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσει τις πρώτες του εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Όμως, πέρα από αυτήν την εξάσκηση αυτών των δεξιοτήτων, δηλαδή το να μπορεί να εξασκήσει τη μνήμη του, τη μακρόχρονη, ή την αφομοίωση και την επιδεξιότητα των χεριών, υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, και κίνδυνοι που ελοχεύουν σε κάθε βήμα του παιδιού. Καταρχήν, υπάρχουν αναξιόπιστες, ανεξέλεκτες πληροφορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πίσω από... την ανωνυμία του διαδικτύου δεν λένε την πραγματική τους ταυτότητα, το φύλο τους, την ηλικία τους, άρα πολλές φορές δεν ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε. Και μάλιστα στατιστικά στοιχεία έχουν δείξει ότι τα παιδιά πολλές φορές γνωρίζουν και ως φυσικά πρόσωπα τους φίλους τους που κάνουν στον ηλεκτρονικό κόσμο. Αυτό νομίζω είναι... πολύ λανθασμένο, γιατί δεν ξέρεις... Όταν το έχουν γνωρίσει όμως αυτόν τον φίλο από το διαδίκτυο, αν τον ξέρουν εκ του φυσικού και μετά γίνουν και διαδικτυακοί φίλοι, όχι, δεν είναι... νομίζω ότι αυτό είναι το πιο... βέβαια, αυτό είναι το πιο φυσιολογικό και το πιο υγιές, εννοείται. Γιατί δηλαδή εννοείς και... ότι ένας διαδικτυακός φίλος, όταν έχει λόγο να προσεγγίσει ένα παιδί, θα βρει τρόπο και θα το προσεγγίσει. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί είναι αντικοινωνικό, παραμελεί τα μαθήματά του, απομονώνεται στο δωμάτιό του, τότε υπάρχουν στοιχεία εθισμού. Οπότε εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε στον ειδικό, γιατί αν εγκατασταθεί αυτή η συνθήκη, η κατάσταση, αυτό το πρόβλημα, η δυσκολία, μετά δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα εμείς ως ειδικοί λέμε ναι στο διαδίκτυο και στις μικρές ηλικίες, γιατί μπορούν να εξοικειωθούν με υγιή τρόπο, με λειτουργικό τρόπο, με την τεχνολογία, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχουν ορισμένα φίλτρα προστασίας που προστατεύουν δηλαδή από διάφορους διαδικτυακούς τόπους όπου μπορούν να αποκλειστούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν κάποιον επικίνδυνο περιεχόμενο. Στη συνέχεια οφείλουμε ως γονείς να γνωρίζουμε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται το παιδί τους. Επιπλέον να γνωρίζουμε τους ηλεκτρονικούς τους φίλους. Μάλιστα. Όπως είπα πριν, πολλές φορές μπαίνουν σε αυτή τη λογική τα παιδιά. Ακόμη είναι πολύ χρήσιμο το να επισημαίνουμε στα παιδιά ότι δεν δίνουμε πληροφορίες σε αγνώστους, δεν μιλάμε λοιπόν σε αγνώστους ακόμα και στο ίντερνετ, δεν δίνουμε όνομα, διεύθυνση, φωτογραφίες δεν ανεβάζουμε τέλος μπορούμε να δείξουμε τη λογική χρήση του διαδικτύου θέτοντας ένα χρονικό όριο, το οποίο αυτό θα δεν σε ρωτούσα πρέπει... τώρα. Mm-hmm. Πόσες ώρες την ημέρα, ας πούμε, ανάλογα με την ηλικία, πρέπει να ασχολείται το παιδί? Δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες ημερησίως. Ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό σαν οδηγία. Μάλιστα. Φυσικά, όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, για προσχολική ηλικία, καλό είναι αυτό να μην ξεπερνά τη 1 ώρα το Σαββατοκύριακο. Μόνο το Σαββατοκύριακο. Μόνο. Μάλιστα. Ναι.
Κοίταξε, συνήθως τα μικρά παιδιά ασχολούνται περισσότερο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι. Θα ήθελες να μιλήσουμε λίγο έτσι βεβαίως, για αυτά. Ναι. Πολλές φορές, ξέρεις, επισημαίνονται μόνο οι κίνδυνοι. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναδείξουμε ότι με βάση έρευνες τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχει αποδειχθεί ότι κάνουν πάρα πολύ καλό στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, γιατί αυξάνουν την αυτοπεποίθησή του, μια και έχει την αίσθηση του ελέγχου, αναπτύσσουν την ικανότητα της απομνημόνευσης, έχουν κάποιες άλλες δεξιότητες. Επίσης, όταν έρχονται σε επαφή, όταν παίζουν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι που είναι δύο παιδάκια, αναπτύσσεται η συνεργασία. Εργασία και το ομαδικό έτσι και ο ανταγωνισμός, ίσως η άμυλα. Η άμυλα, η ευγενής άμυλα. Επομένως, υπάρχουν θετικά στοιχεία στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όμως παρόλα αυτά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι. Μπορώ να πω ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με την τηλεόραση αποτελούν το δεύτερο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας μετά από την κατανάλωση πρόχειρου φαγητού. Μάλιστα. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος του εθισμού. Βέβαια, εδώ, Άννα, πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν εθίζει από μόνο του το παιδί. Άρα, εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν και να ασχολούνται με το παιδί, να βλέπουν ποιο είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι που αυτό παίζει. Ίσως να χρειαστεί και οι ίδιοι να μάθουν να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, έτσι ώστε να κάνουν μια προεπισκόπηση. Mm-hmm. Για το και να ξέρουν το περιεχόμενο. Ακριβώς. Ναι. Και φυσικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος με αρνητικές συνέπειες στην κοινωνικότητα, στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Δηλαδή, επειδή απομονώνεται με τις πολλές ώρες, με την πολύ ωραία χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι παντού, σε κάθε τι, σε κάθε μάλλον επίτευγμα της τεχνολογίας, χρειάζεται υπάρχει μέτρο. Το υπέρ και το κατά. Μάλιστα. Άρα το χρυσό κλειδί θεωρώ ότι είναι να βρούμε την τομή ανάμεσα στα δύο και να υπάρχει ένα όριο μέσα στο οποίο να επιλέγεται και το χρονικό όριο, αλλά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αν προσέξουμε, Άννα, υπάρχει σχετική ένδειξη που δείχνει την ηλικία που ενδείκνεται να παίζουν ακριβώς, τα παιδιά. Ακριβώς. Οπότε ο γονέας μπορεί να επιλέξει Βέβαια. Το κατάλληλο για το παιδί του παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο γονέας μπορεί να μοιράσει τις ώρες του παιχνιδιού που είναι συγκεκριμένες πλέον στα παιδιά, ιδιαίτερα της σχολικής ηλικίας. Ο χρόνος τους ελεύθερος είναι περιορισμένος λόγω είναι. Των πολλαπλών δραστηριοτήτων. Οπότε μπορεί να μοιράσει το χρόνο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και του πραγματικού παιχνιδιού. Έτσι. Φυσικά όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Να υπάρχει μια γειτονιά που μπορεί να παίξει, η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των παιδιών από το ένα σπίτι στο άλλο, ούτως ώστε και να κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Και πάλι όταν θα έρθει ο φίλος ή η φίλη στο σπίτι, δεν είναι ανάγκη να παίξουν ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ας παίξουν ένα επιτραπέζιο παραδοσιακό ή ας παίξουν κάτι άλλο μέσα στο σπίτι. Αν όχι στη γειτονιά, με αντικείμενα, με τις κούκλες, με τα τουβλάκια, υπάρχουν τόσο εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μα αυτά είναι, με βάση έρευνες, ειδικά τα τουβλάκια, αναπτύσσουν πάρα πολύ τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, ειδικά των αγοριών, και συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της, μάλλον στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης διαταραχής ελλειμματικής προσοχής στα αγόρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερευνητικό δεδομένο. Άρα, θεωρώ ότι μία στροφή και προς τα πιο παραδοσιακά παιχνίδια θα βοηθούσε πάρα πολύ. Χωρίς βέβαια να απαγορεύουμε στα παιδιά την επαφή με την τεχνολογία και με τα δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα δεν πρέπει να απαγορεύουμε, γιατί ό,τι απαγορεύεται γίνεται και πιο ελκυστικό, έτσι. Σαφώς. Και βέβαια εδώ, μια και το έθεσες, θεωρώ ότι είναι και το ίδιο το παιδί, Άννα, που μας δείχνει με την εμπιστοσύνη που μας εμπνέει, με την ηλικία του, το βαθμό, ας πούμε, του ελέγχου που θα του ασκήσουμε. Η χρυσή τομή ανάμεσα στη διακριτική παρακολούθηση και στην εισβολή μας στον προσωπικό χώρο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Χρειάζονται ισορροπίες. Γιατί βλέπουμε ορισμένες φορές, ξέρεις, μαμάδες που θυμόμαστε στην εφηβεία πια να πούμε στο παιδί ότι «Μα πια 4 ώρες παίζει, σταμάτα» και μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο του εφήβου και αυτός εξοργίζεται μόνο και μόνο από αυτή την συμπεριφορά της μητέρας. Οπότε εκεί έχουμε και πολλές συγκρούσεις και απορριπτικές συμπεριφορές από την πλευρά του παιδιού προς το γονέα. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε μια διακριτική παρακολούθηση είναι πολύ καλό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις ούτε στο παιδί και ο γονιός να νιώθει και ασφαλής ότι το παιδί του το ελέγχει. Έτσι. Και ξέρει ακριβώς, ας πούμε, σε ποιους χώρους του διαδικτύου μπαίνει.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, είναι πραγματικά. Και νομίζω ότι όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά, ας πούμε, στο σπίτι σε αυτές τις ηλικίες, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα διαδίκτυο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Ναι, είναι πραγματή, γιατί πολλές φορές έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις, Άννα. Πολλές φορές βλέπουμε παιδιά με διαταραχές ύπνου, με διαταραχές, σε προβλήματα υγείας άλλα, καταναλωτική συμπεριφορά, κακή σχολική επίδοση, και βλέπουμε αυτό και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ίσως ένα από τα σοβαρά αίτια είναι η χρήση, η πολύ ωραία χρήση του ίντερνετ ή του, βέβαια, των ηλεκτρονικών. Όπως επίσης νομίζω ότι η πολλή χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών εγκυμονεί και άλλους κινδύνους. Ναι. Να θεωρήσει το παιδί ότι αυτό που βλέπει, που παίζει, είναι αληθινό, είναι πραγματικό. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει το παιδί ότι είναι μια εικονική πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι μέσα στη ζωή, ίσως αυτή η ήρωες ότι είναι πραγματική. Ίσως ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα που κάνει ο ήρωας στο παιχνίδι. Τη βία. Και μπορεί να, ίσως και να αυτοτραυματιστεί και κάτι χειρότερο, ας πούμε, μερικές φορές. Πραγματικά. Οπότε εκεί ο γονιός πρέπει να του διαχωρίσει την πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, γιατί πραγματικά εδώ ακριβώς είναι απαραίτητος ο ρόλος των γονέων. Να δείξουμε ότι διαφορετική είναι η βία μέσα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι και διαφορετική στον πραγματικό κόσμο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που παίρνει το παιδί, παράδειγμα, ένα αυτοκινητάκι. Θα μιλήσω για αυτοκίνητα, γιατί γιο έχω, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και μέσα από κάποιες διαδικασίες που αποκτούμε χρήματα μέσα από κάποια επιδεξιότητα που έχουμε στο παιχνίδι, του βάζουμε ανταλλακτικά, του προσθέτουμε πάνω διάφορα αξεσουάρ και φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι κάποια στιγμή ο γιος μου έφτασε να νομίζει ότι έχει 10 αυτοκίνητα, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Είναι η ψευδαίσθηση, γιατί ουσιαστικά μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, Άννα, το οικειοποιείσαι και υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι, η αίσθηση του ελέγχου ότι είναι δικό μου. Βέβαια. Εγώ κάνω κουμάντο. Βέβαια, αυτό πάλι εγκυμονεί κινδύνους, γιατί πάλι πρέπει να εμπλακούμε εμείς ως γονείς και να παρέμβουμε και να πούμε ότι είναι διαφορετικό από την πραγματικότητα όλο αυτό. Σαφώς είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση, το ενισχυτικό ή μη ενισχυτικό. Επίσης, ορισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αν δεν πετύχει κάποιο παιδί το χρόνο που απαιτείται, αποκλείεται για μία εβδομάδα από το παιχνίδι. Οπότε αυτό λειτουργεί και λίγο τιμωρητικά και πρέπει να προσέχουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί αν το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι είναι παιχνίδι αυτό, απλά, μπορεί να θυχθεί και να θυγεί και να έχει επιβάρηση και στην ψυχολογική του κατάσταση, δηλαδή να μειωθεί η αυτοπεποίθησή του. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε παιδιά να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια απλά και μόνο για να νιώσουν ότι είναι κάποιοι, ότι καταφέρνουν κάτι. Άρα και εμείς ως γονείς λοιπόν πρέπει να τα ενισχύουμε, να βρουν και άλλες δραστηριότητες, να έρθουν σε αλληλεπίδραση πραγματικές με παιδιά, έτσι, ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν αυτή την αυτοεκτίμηση. Μάλιστα. Πολύ ωραίο το θέμα με το διαδίκτυο. Ας αφήσουμε όμως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην άκρη. Ας πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε και άλλα θεματάκια της εκπομπής μας.